Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έξιταν τα σημερινά νέα κρούσματα με σταθερή πορεία των χαμηλών αριθμών. Ο συνολικός αριθμός πλέον των κρούσματων ανέρχεται σε 889. 6 νέα περιστατικά κορονοϊού ανακοινώθηκαν σήμερα από σύνολο 1.774 εργαστηριακών διαγνώσεων. 3 κρούσματα εντοπίστηκαν από τη διαδικασία εχνηλάτησης, ένα θετικό αποτέλεσμα εντοπίστηκε από ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ από όλες τις 3 διαγνώσεις εντοπίστηκαν 2 κρούσματα. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στο 889. Σύμφωνα με τα δεδομένα, μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχώστου νοσηλεύονται 9 άτομα, με ένα εξ αυτών να νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Δόθηκαν επίσης 4 εξιτήρια. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται συνολικά 5 ασθενείς, ένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και 4 στη ΜΕΔ Λευκοσίας. Η κλινική κατάσταση όλων των ασθενών στις ΜΕΘ είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Επιπλέον σε όλα τα νοσηλευτήρια πλην του νοσοκομείου αναφοράς, σε θάλαμο νοσηλεύονται 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Νέο πιο στοχευμένο πακέτο στήριξης οικονομίας με 3 νομοσχέδια έκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Το πακέτο περιλαμβάνει χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις που ανέστειλαν μερικώς ή πλήρως τις εργασίες τους. Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο, πιο στοχευμένο πακέτο στήριξης της οικονομίας μέσω 3 νέων νομοσχεδίων και ενός σχεδίου στήριξης του αγροτικού κόσμου, για το οποίο θα αναφερθεί στη συνέχεια ο Υπουργός Γεωργίας. Πρόκειται για τον νόμο οπεριστήριξης των επιχειρήσεων με βάση το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19, σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο και τις χαλαρώσεις που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο νόμος αυτός προβλέπει χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, δηλαδή σε αυτούς που εργοδοτούν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε αυτούς που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα, ως ακολούθους. Επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου 2.625 ευρώ. Επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών και μετά την 4η Μαΐου 3.500 ευρώ. Επιχειρήσεις με μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου 1.875 ευρώ. Επιχειρήσεις με μερική αναστολή εργασιών μετά την 5η Μαΐου 2.500 ευρώ. Αυτοτελώς εργαζόμενους σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι τις 3 Μαΐου 1.125 ευρώ, και αυτοτελώς εργαζόμενοι με μερική αναστολή με αναστολή εργασιών μετά τις 4 Μαΐου 1.500 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται σημαντική βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις για κάλυψη αναγκών κατά την περίοδο της κρίσης, όπως για παράδειγμα η κάλυψη των ενοικίων ορισμένων οφειλών σε προμηθευτές ή άλλα λειτουργικά έξοδα. Επισημαίνεται ότι παράλληλα με τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος του μισθολογικού κόστους αυτών των επιχειρήσεων. Από την εν λόγω πρόνοια του νόμου υπολογίζεται ότι μπορεί να υποφεληθούν μέχρι και 40.000 επιχειρήσεις. Ο νόμος προβλέπει επίσης την παροχή ρευστότητα στις επιχειρήσεις μέσω εγγυημένων δανείων ύψος 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ως ακολούθως. 300 εκατομμύρια ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν κάτω από 10 άτομα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και 200 εκατομμύρια ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό εγγύησης των δανείων θα είναι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους της τάξης του 85% από το κράτος και 15% από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ για τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις θα καλύπτεται το 70% της εγγύησης από το κράτος και το 30% της εγγύησης από τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα δάνεια θα δίνονται για διάρκεια 3 μηνών μέχρι 6 χρόνων από τα πιστωτικά ιδρύματα, με πολύ ευνοϊκούς όρους και ευνοϊκό επιτόκιο. Υπολογίζουμε ότι η συνολική ρευστότητα, η οποία θα διοχετευθεί στην αγορά μέσω των εγγυημένων δανείων, θα κυμανθεί κοντά στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό το σχέλος του νομοσχεδίου έγινε και εκτενής διαβούλευση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και έχουν υιοθετηθεί
οι πλήστες των προτάσεων των κομμάτων, οι οποίες μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές, κινούνταν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πλαισίου και της φιλοσοφίας αυτών των προγραμμάτων, αλλά και των δυνατοτήτων μας ως χώρα. Αντιδράσεις πυροδότησε απόφαση για επιστροφή όλων των μαθητών στα σχολεία στις 21 Μαΐου. Έκπληκτοι από την απόφαση δηλώνουν εκτός από γονείς και εκπαιδευτικούς και επιδημιολόγοι. Έντονη αντίδραση και των μαθητών, αφού πολλοί από αυτούς, λόγω του αισθήματος ανασφάλειας, δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο. Φύελα αντιδράσεων έχει προκαλέσει απόφαση κυβέρνησης για επιστροφή όλων των μαθητών στα σχολεία στις 21 Μαΐου. Έκπληκτος με την απόφαση κυβέρνησης δηλώνει το μέλος της επιδημιολογικής ομάδας του Υπουργείου Υγείας, Λεόντιος Κοστρίκης, λέγοντας μάλιστα ότι η επιστροφή στα σχολεία στις 21 Μαΐου δεν ήταν στον οδικό χάρτη. Πολιτική απόφαση εν λόγω εξέλιξη δηλώνει από την πλευρά του καθηγητής Μοριακής Υιολογίας Πέτρος Καραγιάννης. Διευκρινίζει μάλιστα ότι εισηγήθηκαν την επιστροφή κάποιων από τις βαθμίδες τον Μάιο, χωρίς όμως την οριστικοποίηση της ημερομηνίας. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση η οποία πάρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Οι συστάσεις ήταν εκεί ότι μπορούσαν να ανοίξουν κάποια από τα σχολεία. Τώρα το τι απομένει εφόσον πάρθηκε αυτή η απόφαση είναι να είμαστε σίγουροι ότι τα σχολεία θα μπορούσαν να ανοίξουν υπό ασφαλείς συνθήκες για προστασία και των μαθητών και των δασκάλων. Προεκπλήξεως βρέθηκαν και οι γονείς, οι οποίοι ανέμεναν την επιστροφή στα σχολεία των υπόλοιπων βαθμίδων πέραν της τρίτης λυκείου τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει δεύτερες σκέψεις για την μαζική επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, εάν τις επόμενες ημέρες παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση κρουσμάτων που δεν θα δικαιολογείται, σχολίασε ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονιών Μέσης Εκπαίδευσης, Χαράλαμπος Διονυσίου. Έντονη είναι αντίδραση και των μαθητών, αφού πολλοί από αυτούς, λόγω του αισθήματος ανασφάλειας, δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα, κυρία Στεφάνη, όπου μας λένε ότι οι μαθητές δεν θα πάνε τη Δευτέρα στο σχολείο. Ναι. Πέραν το ότι αν ανήκουν ή όχι σε ευπαθείς ομάδες. Έχει πολλοί μαθητές που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και λόγω του ότι δεν νιώθουν ασφάλεια, για το ότι ακούστηκε κιόλας ότι δεν θα μας προμηθεύσουν μάσκες ούτε γάντια, δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο οι μαθητές. Γιατί δεν νιώθουν ασφάλεια. Σε σχέση με την εφαρμογή των πρωτοκόλων για την προστασία μαθητών και καθηγητών, από χθες έχουν πάει σε σχολεία εταιρείες για απολυμάνσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σαββατοκύριακο, ώστε τα σχολεία να μπορέσουν να αποδεχθούν τους τελειόφοιτους την Δευτέρα. Το Υπουργικό ενέκρινε την ενέργεια 20.000 εργαστηριακών διαγνώσεων για τον κορονοϊό σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και προσωπικού των σχολείων. Αποφασίστηκε επίσης νέα παράταση φοιτική χορηγία μέχρι τις 22 Μαΐου. Το Υπουργικό ενέκρινε επίσης πρόταση για την καταβολή έκτακτης χορηγίας στους ανθρώπους του πολιτισμού. Το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα έχει εγκρίνει πρόταση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των στοιχείων, των αιτήσεων και των στοιχείων για την φοιτητική χορηγία, την κανονική φοιτητική χορηγία. Η προθεσμία υποβολής είχε ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Απριλίου για να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι λόγω των ειδικών συνθήκων. Τώρα, σήμερα, αποφασίστηκε νέα παράταση μέχρι τις 22 Μαΐου. Άρα, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αιτήσεις για να πάρουν την φοιτητική χορηγία έχουν μέχρι τις 22 Μαΐου και μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μία δεύτερη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, πολύ σημαντική για την επιστροφή στα σχολεία σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, είναι η παραχώρηση της δυνατότητας για να γίνουν 20.000 δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για ανίχνευση του κορονοϊού. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν στο προσωπικό των σχολείων, εκπαιδευτικούς και άλλο προσωπικό, αλλά και σε μαθητές, μαθήτριες σε όλη την Κύπρο, δειγματοληπτικά θα οργανωθεί ένα πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. 20.000 πρόσωπα από τις περίπου 100.000 που είναι ο συνολικός πληθυσμός, ένας προς πέντε θα υποβληθούν σε αυτή την διάγνωση, τον διαγνωστικό έλεγχο, για να γνωρίζουμε, να ξέρουμε ότι πραγματικά προχωράμε σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας. Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα έχει εγκρίνει πρόταση για την καταβολή
μιας έκτακτης χορηγίας στους ανθρώπους του πολιτισμού, σε καλλιτέχνες και άλλους εργαζόμενους στον χώρο της πολιτιστικής δημιουργίας. Αύριο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού ειδικό έντυπο στο οποίο θα περιγράφονται οι όροι και θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει τον πολιτισμό και θα παραχωρηθεί σε όσους εγκριθούν μια χορηγία η οποία αντιστοιχεί στην κάλυψη μιας τριμηνίας με βάση τα υπόλοιπα δεδομένα που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση και με ένα ποσό 900 ευρώ που θα είναι η χορηγία. Θα εκδοθεί ανακοίνωση για τη στιγμή κατά την οποία θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στην πλατφόρμα που θα λειτουργήσει στο Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού. Μετατικό ρυθμό συνεχίζονται έρευνες αστυνομίας για την διελεύκανση της υπόθεσης οικογενειακής τραγωδίας στη Λάρνακα. Σήμερα η αστυνομία βρέθηκε εκ νέου στο σημείο για υπόδειξη σκηνών από τον 23χρονο ύποπτο. Η αστυνομία αναμένει την ίδια ώρα τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης του φωνικού G3, καθώς και τα αποτελέσματα της νεκροτομής επί της σωρού της άτυχης 21χρονης. Το κουβάρι των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε οικογενειακή τραγωδία στα κλαδιά Λάρνακας προσπαθεί να ξετυλίξει αστυνομία. Σήμερα οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας βρέθηκαν στο σπίτι του 23χρονου υπόπτου για τον θάνατο της 21χρονης αδερφής του για υπόδειξη σκηνών. Ο 23χρονος πάντως εμένει στον αρχικό ισχυρισμό του ότι την Τρίτη μετέβησε η μονάδα του στην Απλάντα για βολή, αφού όπως είπε στους ανακριτές δεν γνώριζε ότι λόγω κορονοϊού αναβλήθηκαν οι εφεδρίες. Όπως ισχυρίστηκε όταν μετέβη και ενημερώθηκε για την αναβολή της προγραμματισμένης βολής και τους υπέδειξε ότι τον είδαν και άλλοι όταν βρισκόταν εκεί. Ισχυρισμός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από κατάθεση που έχουν στο χέρια τους ανακριτές και από άλλα στοιχεία που έδωσε ο ανακρινόμενος 23χρονος. Κατάθεση λήφθηκε και από την μητέρα του, η οποία την ώρα του τραγικού συμβάν βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο. Η αστυνομία αναμένει την ίδια ώρα τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης του φωνικού G3, καθώς και τα αποτελέσματα της νεκροτομής επί της σωρού της άτυχης 21χρονης. Από την νεκροτομή θα διαφάνει η πορεία της σφαίρας, εάν δηλαδή εξωστρακίστηκε ή αν υπήρξε πυροβολισμός. Ο 23χρονος ύποπτος χθες εξετάστηκε από ψυχίατρο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είχε πλήρη επίγνωση στον πράξεό του και ως εκ τούτου είναι σε θέση να παρακολουθήσει δικαστική διαδικασία. Για όλα τα νεότερα γύρω από την οικογενειακή τραγωδία, μαζί μας ο Ανδρέας Σαζά. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εκείνο που έχουμε να πούμε είναι η αναμονή για την νεκροτομή. Η νεκροτομή, καθώς και η αναπαράσταση που θα γίνει αργότερα, θα ξεκαθαρίσουν κάπως το τοπίο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ευτυλίχθηκε αυτή η τραγωδία. Να πούμε ότι εκείνο που απομένει για την αστυνομία είναι ο αριθμός καταθέσεων, κυρίως από τα μέλη της στρατιωτικής μονάδας που ισχυρίζεται ο φερόμενος ως δράστης ότι μετέβη εκεί, έπαθε εμπλοκή το όπλο του και πήρε οδηγίες ότι για να πάει σπίτι να το καθαρίσει και κάπως έτσι συνέβη το ατύχημα. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι σήμερα κατά τη διάρκεια της υπόδειξης εικόνων στην παρουσία του υπόπτου όλοι οι συγγενείς μιλούν για ατύχημα και οι συγγενείς και οι γονείς, ενώ επίσης αναφέρεται ότι οι σχέσεις του συγκεκριμένου με την αδερφή του και τον γαμπρό του δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αύριο σίγουρα θα έχουμε νεότερα. Μάλιστα, Ανδρέας, ευχαριστούμε. Διασυλλομένος στη μονάδα διαιτητικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, νοσηλεύεται 87χρονος κάτοικος Λευκωσίας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαία σύγκρουση που συνέβη χθες το μεσημέρι στη Λευκωσία. Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 11:45 χθες στη λεωφόρο Αρχαγγέλου στον Στρόβολο, όταν κατά από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 83χρονος σύγκρουστηκε με το ποδήλατο, το οποίο οδηγούσε ο 87χρονος. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι πέστη κρανοκεφαλική κάκωση, θλάση πνεύμονα, πιθανό κάταγμα σπονδύλου και πιθανό οξύο στεφανιαίο έμφραγμα.
αφού διασωληνώθηκε και κρατήθηκε για νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πρόταση του Υπουργού Μεταφορών για σύσταση Δημπουργικής Επιτροπής που θα καταθέσει σχέδιο δράσης μέχρι το τέλος Μαΐου για το σταδιακό άνοιγμα των πτήσεων από και προς οδρόμια της Κύπρου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη διαδικασία μέσω της οποίας θα ετοιμαστεί ένα σχέδιο δράσης και ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων συζήτησης προς τα αεροδρόμια μας, αλλά και τη λειτουργία των αεροδρομίων. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετές συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αεροποριών διαφόρων χωρών, αλλά είναι σημαντικό να καταρτήσουμε ένα σχέδιο δράσης, ένα σχεδιασμό, στο οποίο, ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα δεδομένα υπόψη για τη σταδιακή άρση της απαγόρευσης των πτήσεων, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι, εφόσον το επιτρέψουν και τα επιδημιολογικά δεδομένα, για αποτελεσματική επαναφορά της συνδεσιμότητας και την ομαλή λειτουργία των αεροδρομίων. Γι' αυτό το Υπουργείο Συμβούλιων έχει εγκρίνει πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, όπως συσταθεί αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή με πρόεδρο των Υπουργών Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και με μέλη των Υπουργών Εξωτερικών, των Υπουργών Οικονομικών, των Υπουργών Υγείας και των Υφυπουργών Τουρισμού. Επίσης, έχει εγκριθεί εισήγηση, όπως συσταθεί και σχετική καθοδηγητική επιτροπή υπό την Προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην οποία θα συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, μέλος της επιδημιολογικής μονάδας που θα οριστεί από τον Υπουργό Υγείας, η Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, όπως και εκπροσώπη της εταιρείας Ερμές που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια μας. Η Διυπουργική Επιτροπή έχει ως στόχο να καταθέσει το σχέδιο δράσης της μέχρι και το τέλος Μαΐου για το σταδιακό άνοιγμα των πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια μας. Μερικά πράγματα τα οποία θα εξετάσει η Διυπουργική Επιτροπή που έχουν σχέση με την χαλάρωση των μέτρων και τη σταδιακή άρση των περιορισμών στις πτήσεις είναι μεταξύ άλλων ο χρόνος για το ρεαλιστικό άνοιγμα των αεροδρομίων και των πτήσεων, τα κριτήρια επιλογής των χωρών με τις οποίες θα αποκατασταθεί καταρχήν η συνδεσιμότητα και με ποιον τρόπον, οι διαδικασίες και τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια και γενικά στις αερομεταφορές, με ποια κριτήρια θα επιτρέπονται οι επιβάτες σε πτήσεις και αρκετές άλλες σχετικές διαδικασίες. Η συνδεσιμότητα είναι κρίσιμη για τη χώρα μας. Ως νησί εξαρτώμαστε ουσιαστικά από τη συνδεσιμότητα και θα καταρτήσουμε ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα για να επανέλθουμε σταδιακά και να βελτιώσουμε και να επαναφέρουμε τη συνδεσιμότητα μας το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ. Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων δεν θα γίνει με πολιτικά κριτήρια, δήλωσε στο Capital ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσος. Το ερώτημα για πότε τοποθετείται χρονικά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων παραμένει ακόμα άγνωστο, με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το βήμα όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Στον αέρα παραμένει το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Ενώ το άνοιγμα των αεροδρομίων τοποθετείται χρονικά την τρίτη φάση χαλαρώσης των μέτρων, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη απόφαση για τα οδοφράγματα. Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων δεν θα γίνει με πολιτικά κριτήρια, δηλώσει στο Capital ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσος. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι έτοιμη για το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, αν οι συνθήκες με βάση την πανδημία το επιτρέψουν. Λοιπόν, οι συνθήκες το επιτρέψουν, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να μελετήσει το θέμα και να πάρει τις συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες ως κριτήριο αποκλειστικά και μόνο θα έχουν το θέμα της προστασίας της υγείας
του λαού μας, το θέμα της ασφάλειας του λαού μας. Δεν θα είναι σε πολιτικό επίπεδο, με πολιτικά κριτήρια ή πολιτικές αναλύσεις που θα ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Σε αυτό λοιπόν το στάδιο είναι αδύνατη η διέλευση των τουρκοκυπρίων συμπολιτών μας στις ελεύθερες περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Εφόσον αυτή είναι η κατάσταση, δεν έχει συζητηθεί το θέμα. Την ίδια ώρα την ετοιμότητα της ΟΥΝΦΙΚΙΠ να διευκολύνει και να υποστηρίξει προσπάθειες των δύο πλευρών να χαλαρώσει περιορισμούς στο οδοφράγματα, όταν το επιτρέψει η κατάσταση, εξέφρασε το ΚΙΠΕ εκπρόσωπος τύπου της δύναμης Αλίμ Σιντίκ. Ελπίζουμε, είπε, ότι και οι δύο πλευρές θα συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά, καθώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία σε ολόκληρο το νησί. Αυτό πρόσωσε περιλαμβάνει τον συντονισμό των προσπαθειών τους για χαλαρώση περιορισμών σοδοφράγματα όταν το επιτρέψει η κατάσταση. Την ίδια ώρα, στα κατεχόμενο του Φάνερ Χιουρμάν ζητά την άμεση σύγκληση της Κοινοτικής Επιτροπής για την Υγεία για το θέμα των διελεύσεων και της επαναλειτουργίας των οδοφραγμάτων με τους απαραίτητους κανόνες. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διαθέσει επιπρόσθετο ποσό ύψους 4,6 εκατομμύρια ευρώ για ομάδες επηρεαζόμενων αγροτών λόγω των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού. Την τελευταία περίοδο έχουμε εξετάσει και έχουμε αξιολογήσει κλάδους οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές και έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, και σε διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις καταθέσαμε σήμερα πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο που αφορά μια σειρά από ομάδες στοχευμένα. Συγκεκριμένα τα μέτρα μας αφορούν τους εγωπροβατοτρόφους που έχουν πληγεί λόγω της μη διάθεσης του αναμενόμενου αριθμού ζώων καθώς και της μειωμένης τιμής διάθεσης του κρέατος. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι μια σειρά από επιπρόσθετες πρωτοβουλίες για στήριξη του κλάδου των εγωπροβατοτρόφων που συμφωνήθηκαν με τις αγροτικές οργανώσεις βρίσκεται σε εξέλιξη από το Υπουργείο μας. Τα μέτρα αφορούν αμπελουργούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω μειωμένης ζήτησης εινοποιήσιμων σταφυλιών, παραγωγούς λαχανικών, φρέσκων αρωματικών φυτών και φράουλας λόγω της περιορισμένης ζήτησης, αλλά και της διαχείρισης του ρίσκου που αναλαμβάνουν λόγω της άγνωστης μελλοντικής ζήτησης για τα προϊόντα τους. Φυτεύουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι και δεν γνωρίζουν κατά πόσο τα προϊόντα τους θα καταναλωθούν, αν θα υπάρχει τουρισμός, δεν θα υπάρχει, και πόσο θα είναι το τουριστικό ρεύμα που φτάνει στον τόπο μας. Την πρόταση για τη δημιουργία ασφαλούς ζώνης τουρισμού μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ έχουν αρχίσει να συζητούν οι υπουργοί των τριών χωρών. Το Ισραήλ εξετάζει πολύ προσεκτικά την ελληνική πρόταση, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα τεθεί σε εφαρμογή πριν από τα μέσα Ιουνίου. Και οι τρεις χώρες θεωρείται ότι αντιμετώπισαν με επιτυχία την κρίση του νέου κορονοϊού και κατάφεραν να διατηρήσουν χαμηλά ποσοστά κρουσμάτων και θανάτων. Η Κύπρος κατάφερε να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού με χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας και είναι μία από τις χώρες με τα περισσότερα τεστ αναλογικά με τον πληθυσμό παγκοσμίως. Αυτά είναι τα εφόδια με τα οποία μπαίνει στη μάχη για τη διάσωση της τουριστικής σεζόν. Ίσως θα μπορέσουμε να διεξάγουμε τεστ και να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα εντός μίας ώρας. Άρα, μία λύση για τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν το όμορφο νησί μας θα μπορούσε να είναι να κάνουν το τεστ είτε στη δική τους χώρα είτε στην Κύπρο μόλις φτάσουν. Οι τουριστικές επιχειρήσεις της Κύπρου περιμένουν με αγωνία την έναρξη της σεζόν. Χιλιάδες θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τον κλάδο. Οι εικόνες από την Αγία Ανάπα είναι χαρακτηριστικές. Το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Μεσογείου, που άλλες χρονιές έσφιζε από ζωή αυτή την περίοδο, φέτος είναι έρημο. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνο με τους κατοίκους που είναι περίπου 1.000. Στην Αγία Ανάπα υπάρχουν περίπου 150 εστιατόρια. Δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τουρίστες, είναι αδύνατο. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαι τυχερή αν καταφέρω να πληρώσω το ενίκιο του έτους, τους μισθούς, τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου. Γιατί έχω ανθρώπους που είναι μαζί μου από το ξεκίνημα εδώ και 10 χρόνια. Η Κύπρος προωθεί διμερείς συνεργασίες με την Ελλάδα αλλά επίσης και με το Ισραήλ, ώστε να υπάρξουν συμπράξεις ταξιδιωτικών γραφείων και αεροπορικών εταιριών για την αναβίωση του τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2020, οι οποίες έληξαν την 31η Μαρτίου του ιδίου έτους, είναι η 3η 9 Ιουνίου. Για ανανέωση αδειών κυκλοφορίας που θα γίνονται μετά από την 3η 9 Ιουνίου, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυκλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το 10% της άδειας κυκλοφορίας, που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος. Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει από την 4η 10 Ιουνίου και από την ημερομηνία αυτή η αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλνουν όσους κυκλοφορούν με οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητα σε ισχύ και ασφαλεία. Και να δούμε τώρα την κίνηση μεταχώρων στο χρηματιστήριο συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Και πριν λύσουμε, δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Τον καιρό φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ Mobile Vodafone. Τώρα, δωρεάν διπλάσιο mobile internet μέχρι και τον Ιούνιο στα προγράμματα συμβολέου και Show Easy. Θες και πολλά megabyte και smartphone που να αντέχει. Πάρε με Red Plus και 0 ευρώ αρχικά το Huawei P30 Pro. Απόψε, ο καιρός είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος για να καταστεί αργότερα κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 13 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Αύριο, ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα έρθει γύρω στους 27 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 26 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Έρχεται αμέσως μετά σε επανάληψη η εκπομπή Υγεία και Ζωή με την Νίκη Λαζαρίδου. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.